πρώην εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μελιγκόνη. Λοιπόν, ο πρόεδρός σας ήταν το βασικό θύμα του σκανδάλου των υποκλοπών. Και ο μοναδικός ο οποίος κατέθεσε από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονταν στην υπόθεση. Όντως, δεν έχει ξαναγίνει. Έκλεισε όμως τώρα αυτή η ιστορία. Όχι, σήμερα έπεσε αυλαία στη Βουλή, δεν έπεσε. Εντάξει, αυτό ήταν το οποίο περιμέναμε από την αρχή. Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, εμείς δεν είχαμε μεγάλες προσδοκίες από μια εξεταστική επιτροπή, στην οποία δυστυχώς τα μέλη της πλειοψηφίας παίρνουν στο λαιμό της όλη τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μελιγκόνη. Εγώ το έχω ξαναπεί, δεν πιστεύω ότι η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των στελεχών, των ανθρώπων οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να ξέρει τι κάνει μια ομάδα πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, ναι, και πώς έχει διοικήσει τη χώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Εντάξει, όποιος και οικονομικό, όμως αναδέχεται και βέβαια, την πολιτική ευθύνη. Δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό λέω ότι αποτελεί και μια κοιλίδα, ένα στίγμα στη Νέα Δημοκρατία, την οποία μπορεί να την ξεδιαλύνει μόνο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης πια. Ο οποίος έχει αλλάξει 4-5 στάσεις και βέβαια φυσικά σήμερα θα έπρεπε να είναι εκεί. Ο ίδιος είναι ο οποίος αποκάλυψε ότι παρακολουθείται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ο κ. Ανδρουλάκης. Φαίνεται όμως ότι εκτός από τις οικονομικές ανισότητες οι οποίες παραπέμπουν στη δεκαετία του 50 και του 60, επιστρέφουμε και σε θεσμικό επίπεδο στην περίοδο του 50 και του 60, όταν οι κυπατζίδες παρακολουθούσαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους και έδιναν ραπόρτο στην τότε κυβέρνηση για να το αξιοποιήσει με τον τρόπο τον οποίο ήθελε. Δεν μπορεί, είναι στίγμα και για την πατρίδα μας και για τη δημοκρατία μας, και ο κ. Μητσοτάκης αυτό, ό,τι και να γίνει, θα κληθεί να το αντιμετωπίσει σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια. Η δικαιοσύνη θα αποδώσει το έργο της. Τα ευρωπαϊκά όργανα θα αποδώσουν το έργο τους και πιστέψτε με, δεν είναι ωραίο αυτό το οποίο γίνεται για την πατρίδα μας, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο μπορεί να το περάσει κανένας εύκολα. Απ' την άλλη πλευρά, τρέφεται κάποια ελπίδα ότι η αντιμετώπιση του κυρίου Μητσοτάκη ή ακόμη και των άλλων μαρτύρων κλειδιών σε αυτή την ιστορία θα είναι διαφορετική όταν έρθει η ώρα να έρθει εδώ η Ευρωπαϊκή Εξεταστική Επιτροπή. Κοιτάξτε, θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, θα πάει ο κύριος Δημητριάδης. Νομικά δεν είναι δεσμευμένοι, πάντως το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Το ξέρω πολύ καλά, βεβαίως. Θέλω όμως να σας πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη πολύ μεγάλη στη δικαιοσύνη και επίσης έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ερευνητική δημοσιογραφία. Εκτιμώ ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν τις εξελίξεις και θα δούμε πράγματα όλο το επόμενο διάστημα. Θέλω όμως να σας πω κάτι το οποίο. Αυτό είναι εκτίμηση ή πληροφορία? Όχι, είναι εκτίμηση. Είναι αίσθηση. Την καταλαβαίνω από αυτά τα οποία βλέπω να προκύπτουν όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλω να σας πω βέβαια ότι έχει ένα ενδιαφέρον ότι επειδή το βασικό πλεονέκτημα, μάλλον το βασικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν ασχολείται ο κόσμος με το ζήτημα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έδιωξε 2 στενούς του συνεργάτες για ένα ζήτημα με το οποίο δεν ασχολείται ο κόσμος, φανταστείτε πώς θα έπρεπε να διώξει για το θέμα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, της εσχροκέρδειας και όλων όσων αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην ενέργεια. Πώς είδατε, μια που πάμε στην ενέργεια, την απόφαση της Συνόδου Κορυφής? Γιατί είδα ότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος. Εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης γράφει την ικανοποίησή του πριν πάει εκεί. Έχει για όλες τις αποφάσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έχει πει ο ίδιος προηγουμένως. Ενώ όλοι θυμόμαστε ότι αυτό δεν έχει καταστεί σαφές. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγάλο κομμάτι αντιπολίτευσης και θα το κάνουμε στο πλαίσιο της ευθύνης της Νέας Δημοκρατίας στο εσωτερικό μέτωπο. Έχει τεράστια ευθύνη το Διευθυντήριο των Βρυξελών. Θα πρέπει εκεί να αποφασίσουν ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν άλλο νοχελικά, σαν χελώνες, εβδομάδα την εβδομάδα να παίρνουν η αναβολή ένα ζήτημα. Έχουμε 7 μήνες πολέμου, 8. Έχουμε μια κατάσταση που επιβαρύνει τους ευρωπαϊκούς λαούς και θέλω να σας πω και πολύ καθαρά, είναι και άποψη της παράταξής μας και το έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης πολύ καθαρά, ότι και η στάση της Γερμανίας ακόμα, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Σόλτς είναι σοσιαλδημοκράτης, είναι μια στάση η οποία δημιουργεί ζήτημα στον πιο σοσιαλδημοκρατικό και δημοκρατικό θεσμό τον οποίο έχουμε ως αλληλεγγύη, που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θέλω να σας πω ότι χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης, πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις και φυσικά στην Ελλάδα να δούμε πώς υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σχεδόν μειώνουν τον κύκλο εργασιών τους στο εσωτερικό και ταυτόχρονα τετραπλασιάζουν και πενταπλασιάζουν τα κέρδη και τον τζίρο τους. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη επιχείρηση. Όπου και να μπεις, σε ένα φούρνο, σε ένα κατάστημα που πουλάει ρούχα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Μόνο στην ενέργεια και μόνο στην Ελλάδα, για την οποία ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι προχθές ήμασταν οι ακριβότεροι του μήνα, οι ακριβότεροι της εβδομάδας, οι ακριβότεροι της ημέρας.
Τώρα, μια που πήγαμε στα ευρωπαϊκά, αλήθεια, με δεδομένο ότι υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι τόσο ο πρόεδρός σας, όσο όμως και η κυρία Καϊλίδη, δηλαδή ευρωβουλευτές του κόμματός σας, δεν συνήργησαν δια της ψήφου τους στο να εξεταστεί στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωβουλής αυτό το πόρισμα της Όλαφ, των αδιάφθορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κόλαφος για την Frontex και το πώς έκανε τα στραβά μάτια στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Κύριε Μελιγκόνη, κοιτάξτε, εμείς είμαστε πάντα υπέρ της απόλυτης διαφάνειας και έχουμε εξαρτηθεί. Φοβηθήκατε μήπως σας πούνε πράκτορες του Ερντογάν? Αυτό ρωτάω, γιατί τους Σιριζέους αυτό τους λένε. Όχι, καθόλου. Και θα απαντήσω και σε αυτό, γιατί και σε αυτό να έχει μια συζήτηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που βλέπουμε να εξελίσσεται στο δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εμάς η θέση μας είναι η θέση ενίσχυσης της Frontex. Αυτό είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζουμε διαρκώς όλα τα τελευταία χρόνια, ναι, και νομίζω ότι είναι και μια εθνική γραμμή. Το ίδιο λένε και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Άρα στη συγκεκριμένη ψηφοφορία οι δύο ευρωβουλευτές μας κράτησαν αυτή τη στάση, ακριβώς διότι όταν ζητάς την ενίσχυση δεν μπορείς να ζητάς ταυτόχρονα και την κατάργησή της ή την υποβάθμισή της. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχτούμε ποτέ λογικές οι οποίες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συμφωνίες. Mm-hmm. Άρα, οτιδήποτε είναι σκοτεινό πρέπει πάντοτε να ψάχνετε, να διερευνάτε. Όσον αφορά τη στάση των δύο ευρωβουλευτών μας, ο ένας είναι και ο πρόεδρος της παράταξης φυσικά, είναι απολύτως πολιτικά τεκμηριωμένη στη στάση που έχει κρατήσει το κίνημα όλα αυτά τα χρόνια γύρω από την ύπαρξη της Frontex στα σύνορά μας, mm-hmm, με την Τουρκία. Τώρα, αν με ρωτάτε για το αν είναι πράκτορες του Ερντογάν όσοι είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση είναι όχι. Δεν πιστεύω ούτε αυτό, δεν πιστεύω ούτε οι υπόλοιποι ότι είναι παιδοβιαστές. Δεν μπορώ να ζήσω σε ένα πολιτικό περιβάλλον, mm-hmm, το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να φύγουμε πολύ γρήγορα. Έχουν επιλέξει κάποιοι και από τις δύο μεριές να στείλουν αυτό τον καυγά για να κρύβουν την πολιτική τους φτώχεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξενερώνει όποιον είναι νέος άνθρωπος και παρακολουθεί τις εξελίξεις, ξενερώνει και στέλνει στην αποχή και στα άκρα όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κάθε μέρα φτωχοποιούνται. Ναι. Ή θα ασχοληθεί το πολιτικό σκηνικό με τα πραγματικά ζητήματα του τόπου, ή αν επιλέξουν να τσακώνονται με αυτούς τους όρους σαν κοκόρια, mm-hmm, στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο συνέβη στην Ιταλία με την κυρία Μελόνι θα φαντάζει ως ανέκδοτο σε σχέση με αυτό το οποίο θα συμβεί εδώ. Ήδη άλλωστε βλέπω μια σειρά υπουργών οι οποίοι υιοθετούν και αντιλήψεις οι οποίες εφαρμόζονται σε επίπεδο όχι Υπήρου, να πω, όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm, Υπήρου, μόνο στη Ρωσία. Η λογική του χημικού ευνοχισμού είναι μια λογική την οποία τη βλέπουμε μόνο εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, να σου το πω διαφορετικά, κύριε Μελιγκόνη. Επιμένει πάντως ο κύριος Βορύδης. Δεν ξέρω αν αυτό σας προβληματίζει σε σχέση και με το σήμα που δίνει η χώρα στο εξωτερικό. Γιατί δεν είναι ένας βουλευτής της, είναι ο πρώτος στη τάξη υπουργός. Μα κοιτάξτε, το πιο αστείο της υπόθεσης είναι αυτό. Mm-hmm. Ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 3,5 χρόνια. Βλέπω τον κύριο Βορύδη, βγαίνει, λέει, χημικό ευνοχισμό υπό προϋποθέσεις. Βλέπω τον κύριο Πλεύρη, λέει, οι παιδόφιλοι δεν αλλάζουν, πρέπει να μην έχουν φόρο να απόλυση. Ωραία. Ποιος κυβερνάει? 3,5 χρόνια αυτοί κυβερνάνε. Γιατί δεν το φέρανε στον κώδικα ποινικής δικονομίας να κριθούν από αυτό? Στον ποινικό κώδικα να κριθούν από αυτό? Ναι. Στο κάτω-κάτω της γραφής αυτή η συζήτηση είχε την ευκαιρία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ορκίζεται στον νόμο και στην τάξη, να το έχει κάνει πράξη πολύ καιρό τώρα. Τι βλέπουμε? Δεν θέλω να μπω στην ουσία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Θέλω να σταθώ όμως στο γεγονός ότι επί διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας οι δικογραφίες όλων των υποθέσεων γίνονται fake volan. Mm-hmm. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Αν δεν μπορούν να ελέγξουν τις γραμματείες των δικαστηρίων, το τι δίνουν από εδώ και από εκεί και το πώς κυκλοφορούν φωτογραφίες, επιτρέψτε μου να πω, δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Παπαδημητρίου και μια σειρά ακόμα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που μας παρακολουθούν Τούρκοι, Ρώσοι και όλοι οι υπόλοιποι και πρέπει αυτό να είναι μια καθημερινότητα. Λοιπόν, δεν είμαστε μπανανία. Δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια μπανανία. Δεν πιστεύει κανένας από εμάς ότι μπορεί να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Και σε αυτή τη σελίδα, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία έχει το στίγμα της. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν τον δρόμο. Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλά. Καλό βράδυ.